Μαζί μας έχουμε τα κορίτσια της Συγχρονισμένης, την Δέσποινα Σολομού και την Ευαγγελία Πλατανιώτη. Κορίτσια, συγχαρητήρια. Ένα πρώτο βήμα σήμερα αρκετά σημαντικό στο τεχνικό σας πρόγραμμα. Έχουμε την 8η θέση. Νομίζω ότι είναι καλό το ξεκίνημα. Ναι, ήταν πολύ καλά. Δεν είχαμε και από τις καλύτερες κληρώσεις. Αγωνιστήκαμε 10 από τα 24 του έτου. Πρώτος μας στόχος ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση και να μείνει ευχαριστημένη η προπονητριά μας. Αυτό έγινε. Και μετά ήρθε και το αποτέλεσμα. Είμαστε 8 αυτή τη στιγμή, με διαφορά 1,5 βαθμό από τις χώρες από πίσω μας. Και τώρα έχουμε και συνέχεια αύριο τα προγραμματικά του ελεύθερου προγράμματος, που και εκεί ευελπιστούμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Ευαγγελία, πώς ήταν έτσι η πρώτη εμπειρία? Το λέγαμε και πριν, είσαι από τις πιο μικρές ηλικία. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δεν είχαμε άγχος, ήμασταν ήρεμες, αυτό ήταν πολύ καλό. Πήγαμε και πάρα πολύ καλά, οπότε ήταν ακόμα πιο ωραίο το ξεκίνημα. Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να συνεχίσουν έτσι και οι επόμενες ημέρες. Τώρα έχουμε αύριο το ελεύθερο πρόγραμμα. Έτσι, τι προετοιμασία πρέπει να γίνει τώρα? Βέβαια λίγες ώρες απομένουν. Έτσι, έχετε πάρει και μια πρώτη γεύση από το κλίμα των αγώνων. Πώς ετοιμάζεστε για το αυριανό? Εντάξει, για το αυριανό πρόγραμμα που είναι το ελεύθερο, είμαστε πιο σίγουρες, γιατί δεν υπάρχουν τεχνικά τα συγκεκριμένα. Είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα. Δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πιο. Δεν έχει τόσο άγχος πια ο αθλητής δηλαδή, στο ελεύθερο. Εντάξει, έχουμε πέσει μια φορά, έχουμε δει πώς είναι με τόσο κόσμο να αγωνίζει κτλ. Και νομίζω ότι είμαστε και πιο σίγουρες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή το έχουμε λίγο καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία, δεν θα κάνουμε σήμερα άλλη προπόνηση, θα ξεκουραστούμε. Θα δούμε κάποιο βίντεο, θα συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Ούτως ή άλλως, προθέρμα σήμερα το πρωί θα ξεκινήσει από τις 8. Οπότε, από τις 8 μέχρι τις 3 έχουμε πολλές ώρες και όσο χρειαστεί να διορθώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Και πιστεύω ότι θα πάει αύριο ακόμα καλύτερα και από σήμερα. Εσύ, Ευαγγελία, τι εκτίμηση κάνεις τώρα που πήρες έτσι και την πρώτη κρυάδα που λέμε? Έγινε η αρχή. Οπότε είμαστε πιο ήρεμες τώρα. Είναι και το έφυγε και το τεχνικό ντουέτο που έχει τα στοιχεία τα υποχρεωτικά. Είναι πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο βασικά το αυριανό πρόγραμμα. Αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει ο αθλητής να σκέφτεται το πώς θα εκτελεστούν. Ωστόσο, έχουμε δουλέψει αρκετά. Το θέμα είναι να εκτελέσουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε σωστά. Ωραία, να πούμε λίγο και για τη διοργάνωση. Έτσι, πώς σας φαίνεται? Εσείς βέβαια το έχετε ξαναδεί και το κολυμβητήριο, γιατί είχατε έρθει εδώ για την πρόκρισή σας. Ναι. Γενικότερα, πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα στο άθλημά σας, πάντα ρωτάω, έτσι? Ναι. Εντάξει, εμείς είχαμε ξαναέρθει τον Απρίλιο, όταν βέβαια ήταν διαφορετικά. Τώρα υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος. Έχουν αλλάξει εγκαταστάσεις, έχουν βάλει χρώματα, έχουν βάλει λούδια, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά όλα. Βγαίνεις την ώρα που δεν αγωνιστείς και βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο, όλο αυτό το γήπεδο και είναι απίστευτο. Δηλαδή θέλεις πάρα πολύ να πάει στην πισίνα και να κάνεις το πρόγραμμά σου. Βέβαια αυτό, επειδή μπορεί να φέρει και αρνητικό αποτέλεσμα. Εμείς πριν αγωνιστούμε, είπαμε ότι με το που θα βγούμε θα δούμε τον κόσμο, θα ενθουσιαστούμε. Αλλά μετά θα συγκεντρωθούμε και θα κάνουμε το πρόγραμμα που πρέπει να κάνουμε. Και μετά θα το χαρούμε όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Εντάξει, είναι πολύ όμορφες οι εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής είναι πολύ οργανωμένα, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Και ελπίζω να τελειώσει και έτσι ο αγώνας καλά. Ωραία. Αυτά νομίζω, δεν θα πούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε και με αγωνία αύριο το ελεύθερο και από εκεί και πέρα και το τελικό. Θα τα πούμε και αύριο, έχουμε μέρες μπροστά μας. Καλή ξεκούραση, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ.